Συντρόφισσες και σύντροφοι, γεια σας και από μένα. Σε πολλά σημεία θα επαναλάβω απόψεις που εξέφρασε ήδη ο Δημοσθένης. Αυτό είναι καλό γιατί σημαίνει ότι αποκτούμε ένα μεγάλο ποσοστό ενότητας στις απόψεις μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν και εγώ από την παραδοχή ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει επί της ουσίας χωρίς οικονομική και κοινωνική ισότητα. Και αυτό γιατί η δημοκρατία δεν είναι ουδέτερο ταξικά και πολιτικά σύστημα, αλλά αντανακλά και εξυπηρετεί βαθύτατα ταξικούς συσχετισμούς, που όταν αλλάζουν, αλλοιώνεται και το ίδιο το περιεχόμενό της. Όταν οι υπάρχουσες οικονομικές και κοινωνικές ισορροπίες ανατρέπονται, ο κρατικός αυταρχισμός και η καταστολή εντείνονται, οι ελευθερίες και τα δικαιώματα περιστέλλονται, το ίδιο το πολιτικό σύστημα μπαίνει σε μια βαθιά κρίση, στο πλαίσιο του οποίου το Σύνταγμα πάβει να λειτουργεί με τους όρους του προϋπάρχοντος κοινωνικού συμβολέου. Αυτό συμβαίνει και τώρα, μπαίνοντας όλο και πιο βαθιά στη δίνη των μνημονιακών μέτρων, μια δίνη που προκαλεί πράγματι ευρείας κλίμακας κοινωνική καταστροφή. Ο ταξικός μηχανισμός του κράτους, έχοντας επίγνωση των κοινωνικών αντιδράσεων που πυροδοτούνται, επεμβαίνει πάρα πολλές φορές ακόμη και προληπτικά, ας πούμε ήταν η πολιτική επιστράτευση των καθηγητών, συστέλλοντας τόσο τα ίδια τα όρια του Συντάγματος όσο και της κοινοβουλευτικής νομιμότητας. Παράλληλα, προσπαθεί να καλλιεργήσει τα πιο συντηρητικά αντανακλαστικά του κοινωνικού αυτοματισμού, στρέφοντας το ένα πληττόμενο κομμάτι της κοινωνίας απέναντι στο άλλο. Συνεπώς, δεν υπάρχει τίποτα εντυπωσιακό όταν η κυβέρνηση, στη λογική του διέρη και βασίλευε, πριν την επίθεσή της σε κάθε επιμέρους κοινωνική ομάδα, τη στοχοποιεί και την απαξιώνει. Στο ίδιο εξάλλου πλαίσιο της καλλιέργειας στρεβλής κοινωνικής συνείδησης, εντάσσεται και η στοχοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων ως αποδιοπομπαίων τράγων για τα προβλήματα που δημιουργεί η κρίση. Όπως επίσης δεν είναι εντυπωσιακό ότι η κυβέρνηση υιοθετεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ρατσιστική ατζέντα της Χρυσής Αυγής και των ναζιστικών ή φασιστικών παρακλαδιών της, τόσο στην εκφορά του πολιτικού της λόγου, όσο και στις πρακτικές της. Με λίγα λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, όταν η πραγματική οικονομία και όχι η οικονομία των αριθμών βρίσκεται σε μία ανωδική πορεία και τα περιθώρια ανάπτυξης του κοινωνικού κράτους είναι μεγαλύτερα, το αστικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με μεγαλύτερα περιθώρια δημοκρατικής νομοποίησης. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει πάντα με έναν τρόπο ευθύγραμμο. Παραδείγματος χάρη, στη δεκαετία του 50 και του 60 είχαμε οικονομική άνοδο, ωστόσο οι πολιτικές εξελίξεις ήταν κάθε άλλο παρά ομαλές. Και αυτό συνέβαινε γιατί το βιωτικό επίπεδο παρέμενε εξαιρετικά χαμηλό, σε σύγκριση τουλάχιστον με το βιωτικό επίπεδο της κεντρικής ή της Βόρειας Ευρώπης, αλλά και γιατί η αριστερά, αν και νικημένη στρατιωτικά στον εμφύλιο, διατηρούσε ένα πολύ μεγάλο μέρος της έγκλης της, διατηρούσε την ιδεολογική ηγεμονία σε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και διεκδικούσε μίζωνες πολιτικές ανατροπές. Ακόμα και στην πρώτη περίοδο της μεταπολίτευσης στην οποία αναφέρθηκε ο Δημοσθένης, η οποία ακολούθησε την πτώση της Χούντας, τα πράγματα δεν ήταν πάντα ομαλά. Έχουμε παραδείγματος χάρη την ψήφιση του αντιτρομοκρατικού νόμου 774 / 78, η οποία ποινικοποιούσε ακόμα και τις απλές σκέψεις. Στην περίοδο της αστικής δημοκρατίας που λειτουργεί με όρους ομαλότητας, μπαίνουμε ουσιαστικά μετά το 1980 και την αναρρίχηση του Πασόκ στην εξουσία. Παράλληλα όμως, στην περίοδο αυτή, από την οποία δεν απουσιάζουν ασφαλώς σοβαρά κρούσματα κρατικής αυθαιρεσίας και αυταρχισμού, οι πολιτικοί και κοινωνικοί αγώνες απαξιώνονται συστηματικά, ενώ ένα μεγάλο κομμάτι της παραδοσιακής αριστεράς
ενσωματώνεται στο σύστημα και διαφύρεται από αυτό. Στη συνέχεια και πριν την ολόπλευρη οικονομική και πολιτική κρίση που ζούμε σήμερα, η επικράτηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στο διεθνές επίπεδο, η άναρχη και χωρίς κανόνες λειτουργία των αγορών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία βάζει τέλος στο κεϊνσιανό κράτος, μας εισάγει σε μια νέα φάση περιστολής των δημοκρατικών ελευθεριών. Οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι που διεξάγονται στο Ιράκ και τον Αφγανιστάν έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την Patriot Act, τον Γκουαντάναμο ή τις απαγωγές αντιφρονούντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και μια σαφή περιστολή του πλαισίου της δημοκρατίας και των ελευθεριών σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Εισάγεται μια αντιτρομοκρατική νομοθεσία που ποινικοποιεί και απλές κινηματικές δράσεις, ενώ συρρυκνώνεται αφόρητα το πλαίσιο των δικονομικών εγγυήσεων που προστατεύουν τους πολίτες. Οι συλλήψεις για τρομοκρατία που γίνονται από το 2000 και μετά, ανεξαρτήτως της πολιτικής αποτίμησης του περιεχομένου της δράσης των συλληφθέντων, συνοδεύονται από σωρία δικονομικών παραβιάσεων, ενώ καλλιεργείται ένα ακραίο κλίμα τρομολαγνίας και εκφοβισμού όσων καταγγέλουν τις παραβιάσεις αυτές, στο οποίο κυρίαρχο ρόλο παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το κλίμα αυτό είναι προπομπός του νέου πολιτικού κλίματος που έρχεται και σε αυτό εντάσσεται ακριβώς και σε αυτό το πολιτικό κλίμα που αρχίζει ήδη να διαμορφώνεται πριν από την κρίση, εντάσσεται και η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Κορκονέα. Μετά το πλήρες ξεδίπλωμα της οικονομικής κρίσης και την έλευση στην Ελλάδα της Τρόικας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα πράγματα βεβαίως χειροτερεύουν. Τα μνημόνια ψηφίζονται με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δικαστήρια νομιμοποιούν σαφώς παράνομες κυβερνητικές αποφάσεις επικαλούμενα ειδικές συνθήκες. Η χώρα ουσιαστικά κυβερνάται με προεδρικά διατάγματα. Γινόμαστε μάρτυρες αστυνομικών επιθέσεων σε στέκια, καταλήψεις ή ακόμα και στα σπίτια. Τα ΜΑΤ εξαντλούν ή και υπερβαίνουν κάθε περιθώριο άσκησης βίας στους διαδηλωτές, ενώ παράλληλα δημιουργούνται στρατόπεδα κράτησης μεταναστών και προσφύγων, όπου δεν λειτουργεί καμία ελευθερία και κανένα δικαίωμα. Έχουμε ακόμα και συλλήψεις πάρα πολύ πρόσφατα ανθρώπων με αποκλειστικό κριτήριο του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Το αστυνομικό κράτος, πανταχού παρόν στους δρόμους, εμπεδώνεται και απειλεί όσους διαμαρτύρονται ακόμα κεφραστικά για τις καταχρήσεις εξουσίας. Το τοπίο αυτό συμπληρώνεται ουσιαστικά από τη δράση της Χρυσής Αυγής, όπως είπε και ο Δημοσθένης, και των φασιστικών και ναζιστικών παρακλαδιών τους, που δρούν σε μεγάλο βαθμό σε αγαστή συνεργασία με τις επίσημες δυνάμεις καταστολής. Η ίδια η κυβέρνηση υιοθετεί την ατζέντα της Χρυσής Αυγής και θεωρώ ότι δεν στερούνται παντελώς σημασίας οι δηλώσεις πολύδωρα για προοπτική συγκρότηση ακροδεξίου μετόπου, αν η κυβέρνηση βρεθεί ακόμα περισσότερο απομονωμένη και οι αντιστάσεις μεγενθηθούν. Να έρθω τώρα σε κάποια ερωτήματα τα οποία μπαίνουν στον τίτλο της σημερινής συζήτησης, αν αυτό που βιώνουμε είναι εμφύλιος, είναι χούντα ή είναι καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για εμφύλιο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ούτε λαϊκός διχασμός αυτής της έκτασης, αλλά ούτε και το στοιχείο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, όπως έγινε παραδείγματος χάρη στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στην Ελλάδα ή γίνεται αυτή τη στιγμή στη Συρία. Η άποψη η οποία μιλάει για χούντα θεωρώ ότι είναι υπεραπλουστευτική,
Ακριβώς γιατί αντιμετωπίζει την αστική δημοκρατία με ένα υφέρπον δέος, θα έλεγα, παραβλέποντας τον ταξικό της χαρακτήρα, ότι είναι δηλαδή σύστημα διακυβέρνησης που εκφράζει συγκεκριμένες ad hoc ισορροπίες και συνεπώς τα όρια της είτε διευρύνονται είτε συρρυκνώνονται ανάλογα με τους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς. Επίσης παραβλέπει το γεγονός ότι σήμερα θεμελιώδεις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, παρότι συρρυκνωμένες, εξακολουθούν να λειτουργούν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικούμε τη νίκη της εκλογές διαμέσου της κοινοβουλευτικής οδού. Και νομίζω ότι το επιχείρημα το οποίο μιλάει για Χούντα δημιουργεί αντιδιαστολή στην ανάγκη συγκρότησης ενός αντιδικτατορικού μετόπου, ενώ πιστεύω ότι οι σημερινές ανάγκες δεν είναι αυτό, είναι η συγκρότηση ενός ταξικού μετόπου που θα έχει στοιχεία υπεράσπισης της δημοκρατίας. Και βεβαίως ισχύει αυτό το οποίο είπε ο Δημοσένης, ότι πρέπει σήμερα να επανανοηματοδοτήσουμε τη δημοκρατία με διαδικασίες άμεσης συμμετοχής, όπως επίσης επήγει η συγκρότηση αντιφασιστικού μετόπου με αντιφασιστικές επιτροπές σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, που και θα αναιρούν τα ιδεολογήματα της τρευλής συνείδησης, αλλά και θα περιφρουρούν τα θύματα της ρατσιστικής και της φασιστικής βίας. Αυτό που πιστεύω σήμερα είναι ότι διαμορφώνεται η απαρχή ενός καθεστώτος έκτακτης ανάγκης. Αυτό το καθεστώς το είδαμε και στην ΕΡΤ. Διαμορφώνεται επίσης η απαρχή ενός παρακράτους. Και αυτό κάνει τα επίδικα στα οποία απευθύνθηκα μόλις προηγουμένως και του αντιφασιστικού μετόπου και της επανανοηματοδότησης του περιεχομένου της δημοκρατίας άμεση προτεραιότητα. Ευχαριστώ.